Μεγαλώνει η μαύρη τρύπα τη αμυντική θωράκηση σύμφωνα με τη σημερινή τη Κυριακή. Βάσει στοιχείων που παρουσιάζει η εφημερίδα, σήμερα αγνοείται κάτι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εισφορά στην άμυνα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ τη Γαβριέλα Ζάρτιλα. Κάθε χρόνο και χειρότερα η αξιοποίηση των εισφορών που δόθηκαν ω έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Η εφημερίδα Σημερινή δίνει συνέχεια σε έρευνά τη του 2017 όταν αποκάλυπτε διασπάθηση των χρημάτων των φορολογούμενων που προορίζονταν για αμυντική θωράκιση και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα παραδεχόταν έμεσα το ένοχο μυστικό. Σήμερα, σε συνέχεια τη έρευνα, παρά τι διαβεβαιώσει από την πολιτεία και τα κόμματα, διαπιστώνει πω έκτοτε λίγα έχουν γίνει για διόρθωση του όλου θέματο. Yeah. <laughs> Συγκεκριμένα, όπω προκύπτει από νεότερα στοιχεία, την περίοδο 2017-2022 τα έσοδα από την εισφορά για την άμυνα ανήλθαν στο 1,8 δι ευρώ, ενώ την ίδια χρονική περίοδο οι δαπάνε για την αμυντική θωράκιση μόλι που ξεπέρασαν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πέρα του 1 δις ευρώ, αγνοείται με το βασικό ερώτημα να είναι πού αξιοποιήθηκε το πλεόνασμα αυτό. Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στη σημερινή, από τη στιγμή που καταργήθηκε το Ταμείο Αμυντική Θωράκηση, όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταλήγουν σε πάγιο Ταμείο του Κράτου. Σύμφωνα πάντω με την ίδια πηγή τη σημερινή, το 1 δι ευρώ που ψάχνουμε κατέληξε σε άλλε ανάγκε του Κράτου και των Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Άμυνα, αλλά όχι για τον σκοπό που προοριζόταν, δηλαδή την αμυντική θωράκηση. Όσον αφορά δε τον προπολογισμό των δαπανών για αμυντική Θωράκηση, από το 2023 και μετέπειτα, φαίνεται ότι παίρνει την κατιούσα. Ανησυχητική εξέλιξη που προκαλεί εύλογου προβληματισμού αναφορικά με την αναβάθμιση τη αποτρεπτικής ικανότητα του κράτου είναι ο πρόσφατο νόμο που τέθηκε σε ισχύ από φέτος, ο οποίο προβλέπει τη μείωση τη έκτακτη εισφορά για την άμυνα που παρακρατείται επί των εισπρακτέων τόκων. Ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα ποσοστού ύψους 30% που επιβάλλεται σε τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται κάτοικοι στη Δημοκρατία να μειωθεί στο 17%. Η εφημερίδα Σημερινή υπεθυμίζει επίση τις προεκλογικέ δεσμεύσει του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενίσχυση του εξοπλιστικού προγράμματο τη Εθνική Φρουρά με θεσμοθετημένε σταθερέ δαπάνε επί του ΑΕΠ ύψου τουλάχιστον 2%. Με το πρώτο δείγμα γραφή να μην αγγίζει ούτε αυτό τον ελάχιστο στόχο.